Hello ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή εδώ. Είμαστε μόλις έχει ήδη ξεκινήσει σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Μια εκπομπή πολύ ήρεμη, πολύ διαφορετική, πολύ ανανεωμένη, πολύ δροσερή αλλά και πάρα πολύ καυτή. Μια εκπομπή που για άλλη μια φορά θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον τόσο στους τηλεοπτικούς σας δέκτες όσο και μέσω ίντερνετ, γιατί σε όλο τον κόσμο ξέρετε ότι μας βλέπετε και live streaming αλλά και μέσα από το κανάλι Αλέξανδρος Πετρίδης, πατώντας και κάνοντας μια εγγραφή που είναι εντελώς δωρεάν, μόνο με 400.000 στη συνδρομή. Μπορείτε να βλέπετε όλα τα βίντεο από τους καλεσμένους, πατώντας το όνομα του καλεσμένου, το όνομα του θέματος, το όνομα της εκπομπής ή ακόμα αν γράψεις. Η καλύτερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, βγαίνουν μόνο τα βίντεο τα δικά μου. Λάζαρος, τι, μα τι τον συζητήσατε βρε παιδιά, τον Αρζόγλου. Λοιπόν, όχι τον Κώστα. Φιλιά πολλά να στείλω στο φίλο μου τον Λάζαρο τον Αρζόγλου από τα Κύθυρα, γιατί μας έκανε μια πρόταση για να πάμε και πρέπει και να την αποδεχτούμε. Μήπως να πάμε λίγο πιο κοντά εδώ. Πιο κοντά και Λάζαροι δεν υπάρχουν και ούτε πρόκειται να αναστηθούν. Γιώργος Κόλλιας εδώ στην παρέα μου και Άγγελος Χριστόπουλος και εκείνος εδώ μαζί μας. Μαύρο άσπρο μου ντυθήκατε σήμερα, κύριε. Γεια σας, κύριε Πετρίδη. Μαύρο άσπρο όνειρα κάνω κοντά μου πώς γυρνάς. Πρέπει σιγά να ξαναγυρίσει. Άσπρο μαύρο παίζω στο πιάνο και εσύ χαμογελάς. Και τα μυθά ξαναγγίζω, νιώθω να πετώ. Να μην δείξω, να μην δείξω εγώ ότι δεν έχω φωνή, κατάλαβε. Ναι, όχι, εντάξει, γιατί εγώ σε έκανα σε γόνο. Βέβαια. Τι με έκαμε? Εγώ σε έκανα σε γόνο. Γαβαλά Κούρτη. Γαβαλά Κούρτη, σιγόντα. Ναι, ποια είναι η Ρία Κούρτη. Ναι. Τα καλύτερα σιγόντα. Πιο καλύτερα από Μαρινέλα η Ρία Κούρτη. Στο σιγόντο. Άκου να σου πω. Θα σου πω και κάτι εγώ που έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ στου τραγουδιστέ και πόσου έχω αναδείξει κατά τα χρόνια αυτά. Δεν πάει να πει όταν κάποιος είναι πολύ καλός τραγουδιστής ότι μπορεί να κάνει και πολύ καλά σιγόντα. Υπάρχουν και τραγουδιστές που δεν ξέρουν καν να κάνουν. Υπάρχουν πολύ καλοί τραγουδιστές οι οποίοι δεν και κάνουν και δεν μπορούν να κάνουν και ντουέτο γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό και να ούτε δεύτερες. Να το εξηγήσω. Ναι. Μπορώ, κοίτα να δεις. Όταν έχεις μάθει και είσαι πρώτη φωνή, δεν μπορείς να κάνεις δεύτερη γιατί δεν βγαίνει από μέσα σου η δεύτερη. Όχι, και γι' αυτό σε ευχαριστώ που το λες. Ζητάω συγγνώμη που πολλές φορές στα ντουέτα δεν μπορούσα να κάνω το σεγόντο γιατί έχω μάθει να είμαι πρώτη. Βέβαια. Και θα παραμείνω πρώτη. Λοιπόν, να σας πω, εγώ που ξεκινάω την Παρασκευή και τελειώνω την άλλη τέτοια, θα ξεκινήσουμε το θέμα. Πω μπηχτή. Όχι. Έλεος, γιατί λέτε ότι ξεκινάω Παρασκευή και τελειώνω τέτοια. Μα εσύ. Σ' αγαπάμε, ας ξεκινάς από τον Ιούλιο. Να ξεκινάς από τον Ιούλιο να παρουσιάσει τον Αύγουστο. Λοιπόν. Τι θέμα έχουμε, κύριε. Σήμερα, ναι. Σήμερα, παιδιά. Όχι αύριο. Σήμερα είμαι πάρα πολύ. Θα μιλήσω στο κοινό. Σήμερα είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Γιατί θα μιλήσω για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. Παιδιά, το κατάλαβα. Ποιο είναι. Κανονίστε. Λοιπόν. Μιλήσω, να έχετε κάνει μιλήσω για έναν τέτοιο άνθρωπο, κουλό. Να μιλήσω όχι, για έναν, κανένα δεν έχει καταλάβει. Να μιλήσω τώρα, για έναν τώρα άνθρωπο, ο οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ. Να πέσει παρακαλώ λίγο το υλικό και να συνεχίσουμε. Καλά. Άγγελε. Κανονίστε. Εδώ είναι η πυροέτα, είναι στον αέρα. Δηλαδή, ποιο επέλεξε. Καλά, έχει δικαίωμα. Έχεις δώσει το λευκή επιταγή στους συνεργάτες σου για τα θέματά τους. Πού να δεις για τις επόμενες. Παιδιά! Κατά το είχε πει στην πλάκα ότι κάποια στιγμή θα μου κάνει. Καλά, είσαι σοβαρός. Γι' αυτό κατέβηκε. Καλά, αυτή ειδικά. Αυτή μπορεί να μην τη βάζετε, την βάλανε και σε άλλη εκπομπή στο Σταρ. Στα Καρντάσιαν. Είναι εδώ, κανένα στα Καρντάσιαν. Τότε που πήγα και πήγα νούμερα. Ωραία που κάμισε. Κοίτα, κούκλος. Ναι, ρε. Κούκλος. Πάρτε τον, παιδιά. Αλέξανδρος Πετρίδης. Ναι. Πες μας όμως. Θα πω, κάτσε να δούμε λίγο. Πες μας δύο πράγματα που δεν ξέρουμε. Θα πω, εδώ κοίτα. Ναι, αυτές είναι από... Μα τι, ένα χειροκρότημα, παιδιά, κατά να λέξω. Εντάξει. Μα τι, το σκυλί είναι αυτό. Ναι, είναι ο Κούκης. Είναι ο Κούκης. Με τον αγαπημένο εδώ πέρα, τον Σπύρο. Αχ, ωραία. Παιδιά, δηλαδή, καλά, εγώ έχω εκατομμύρια φωτογραφίες. Πήρα την απόφαση, λοιπόν, αγαπημένο μου κοινό. Να μιλήσω γιατί σε προηγούμενες εκπομπές είχα πει ότι κάποια στιγμή θα κάνω ένα αφιέρωμα για τον Αλέξανδρο Πετρίδη. Γιατί ο Αλέξανδρος Πετρίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
είναι πολυπράγμων. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχουμε γνωρίσει μέσα από την τηλεόραση. Το έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα στο χώρο της μουσικής και οικειοθελώς αποχώρησε. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω, γιατί υπάρχουν άλλοι οι οποίοι. Αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, οι οποίοι δεν. Έχει έρθει η ώρα να φύγουν, δεν φεύγουν. Ο Αλέξανδρος το έχει κατάλαβε λοιπόν ότι το ξέρασε το σύστημα και αποφάσισε. Ωραίο αφιέρωμα. Βρε Αλέξανδρε, τι ωραία αφιερώματα. Λοιπόν, δεν θα με διακόψεις, θέλω να μιλήσω. Γιατί πες ότι δεν είσαι εδώ. Το ξέρασε το σύστημα. Την αποβολή. Το ξέρασε. Λοιπόν, Αλέξανδρος Πετρίδης. Απόφυτος. Να φύγω εγώ να τα βλέπω από πάνω από το τρόπο. Όχι, όχι. Αλέξανδρος Πετρίδης, απόφοιτος λοιπόν του Οικονομικού Πανεπιστημίου και με μάστερ στα οικονομικά. Το οποίο δεν το γνώριζα εγώ αυτό. Αλήθεια. Mm. Πολλοί κόσμοι. Άλλα 300 μείον. Όχι, άλλα. Πολλοί κόσμοι. Δεν το κάνει το αφιέρωμα για μας, το κάνει για τον κόσμο. Το κάνει για τον κόσμο. Και λοιπόν, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, λοιπόν, πήρε μέρος σε επίδειξη μόδας και πολύ σύντομα έκανε την πρώτη εμφάνιση του τηλεοπτικού αέρος παρουσιαστής μουσικής εκπομπής. Αργότερα λοιπόν ακολούθησαν και άλλες παρουσιάσεις εκπομπών, ενώ επίσης ασχολείται με τις μεταγλωτήσεις. Το τραγούδι και την παραγωγή. Ο Αλέξανδρος Πετρίδης λοιπόν είναι απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου, όπως είπαμε, και έχει μάστερ στα οικονομικά. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των σπουδών του, πήρε μέρος, όπως είπαμε, σε επίδειξη μόδας, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο τηλεοπτικό αέρα ως παρουσιαστής μουσικής εκπομπής. Καθώς μέσω του Σπύρου Μπιμπίλα γνώρισε τη διευθύντρια προγράμματος του New Channel, η οποία επίστρεψε σε εκείνο και του έδωσε την ευκαιρία να εξεδιπλώσει το ταλέντο του. Το γνωρίσαμε λοιπόν μέσα από τις μουσικές εκπομπές που παρουσίασε στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000. Σήμα κατά τεθέν το σταθερό χαμόγελο κατά κάτασπρα δόντια. Αργότερα λοιπόν ακολούθησαν και άλλες παρουσιάσεις εκπομπών, ενώ επίσης ασχολείται με τις μεταγλωτήσεις, το τραγούδι και την παραγωγή. Ο ίδιος έχει πει σχετικά με την καριέρα του: εγώ έγινα με την αξία μου και με τη δική μου δύναμη. Δεν έχω κανένα φίλο ή φίλη. Καταλάβαμε. Ναι. Που να μπορεί να σπονσοράρει την εκπομπή μου. Το κάνω με ανθρώπους που με αγαπάνε, με στηρίζουν και πιστεύουν σε μένα. Θα ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, μακάρι να μου προταθεί να δοκιμαστώ και σε κάτι άλλο. Τι άλλο θες να δοκιμάσεις, τι άλλο θες? Όχι, να δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω, αυτά είναι τώρα από συνεντεύξεις, κατά κύριο από τις εκατομμύρια συνεντεύξεις. Ναι, αφιερώματα. Δεν είναι ότι θα ήθελα να δοκιμαστώ, είναι ότι όταν έχεις μια συνταγή επιτυχημένη για να την αφήσεις, πρέπει να είναι κάτι που να με εξητάρει. Δεν έχω ανάγκη πια να δοκιμάζομαι ή να. Αλήθεια, τώρα δεν μου κάνει συνέντευξη. Δεν έχω ανάγκη να δοκιμάζομαι ή να βγαίνω να κάνω πράγματα, αφού αυτό που ξέρω το κάνω καλά. Και επίσης μην ξεχνάς ότι εγώ δεν ξεκίνησα ως βοηθητικό μέλος και στην πορεία πήρα εκπομπή. Εγώ με την πρώτη φορά πάτησα το πόδι μου σε στούντιο, ήμουνα παρουσιαστή της εκπομπής. Πήρες το βάρος της μαθηρός. Μπράβο. Με τη μία ήμουνα στην καρέκλα του παρουσιαστή. Αυτό σημαίνει ότι έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα τώρα... που πλέον πρέπει να μου δώσουν κάτι πολύ ωραίο για να. Δηλαδή. Κατάλαβε. Αυτό θα σου πω. Αυτό εκεί θα το καταλήξω. Έχει κάνει τόσα πράγματα. Έχει κάνει τόσα πράγματα τα οποία είναι, πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ καλό για να ασχοληθεί με αυτό. Που να με εξητάρει, μπράβο. Να μου αρέσει. Και εσύ τη άλλη. Και μπράβο σου κιόλα, γιατί είναι, εφόσον λες ότι. Όχι, εφόσον τα πρώτα σου βήματα ήταν. Στο τιμόνι του καπετάνιου. Κατευθείαν. Μου είπανε τη μία μέρα και την άλλη μου λένε παρουσιάζει εκπομπή. Μπράβο. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Και βέβαια και δεν το έχω κάνει κιόλα. Δεν το ξέρω. Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν. Η στροφή του λοιπόν. Η στροφή στην καριέρα του λοιπόν. Έχοντα κάνει λοιπόν στροφή στην καριέρα, μιλώντα πέρυσι στην εκπομπή Φωλιά των Κούκου, είχε πει: κάνω φορολογικές δηλώσεις σε τραγουδιστές που είναι πρώτα ονόματα. Ηθοποιούς που έχουν τα δικά του θέατρα αλλά και άπορους καλλιτέχνες. Ήμουν παιδί των γραμμάτων και των τεχνών. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που σπούδαζα με μεγάλη αγάπη τη λογιστική, είχα περάσει το πανεπιστήμιο και ήμουν αρκετά ικανοποιημένος με αυτό. Και μάλιστα σκεφτόμουν αργότερα να συνεχίσω τις σπουδές μου στο Αγγλικό Κολέγιο. Εκείνες τις ημέρες είχα πάρει το προφήσαση και πήγαινα για το πρώτο πτυχίο γερμανικών. Ούτε αυτό το γνώριζα. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα μαθηματικά. Οπότε δεν μου είχε περάσει ποτέ κάτι τέτοιο από το μυαλό. Επίσης μου άρεσε και ο αθλητισμός, όπου είχα πολλές διακρίσεις στην κολύμβηση και αυτό με βοήθησε να δουλέψω ως μοντέλο. Έκανα δύο επιδείξεις, αλλά δεν το έζησα γιατί μπήκε στη ζωή μου τηλεόραση. Είχε πει ο Αλέξανδρος Πετρίδης το 2019. Από μικρός λοιπόν συνάθληση. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, τα αγαθά κόπης κτώνται. Αν και για να είμαι ειλικρινής, αν δεν υπήρχε η βάση γενικά για να κοπιάσεις, δεν θα ήταν σίγουρο ότι θα μπορούσα να τα καταφέρω. Από τότε λοιπόν που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι μέσα στον αθλητισμό και στα γυμναστήρια. Αυτό είναι και αποτέλεσμα πολλών χρόνων και αυτό φαίνεται και live και στην εικόνα. Πιο πολύ στην εικόνα, μην λοιπόν. Άλλωστε λέει ο Αλέξανδρος, μην ξεχνάς ότι προέρχομαι από πρωταθλητισμό στην κολύμβηση, οπότε αυτό κάτι λέει.
Και με το τρέξιμο των επαγγελματικών υποχρεώσεων είναι αδύνατο να κάνω σωστή διατροφή. Αλλά θέλω και εγώ τα βοηθήματά μου για να αντέχω γενικά. Μάλιστα. Για το βαρύ το πρόγραμμα. Στην κάμερα λοιπόν της εκπομπής Σούπερ Κατερίνα μίλησε το πρωί της Πέμπτης, τότε που είχε γίνει. Μέσα σε όλο παρουσιαστής ανακοίνωσε για την υποψηφιότητά του στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών τον Νίκο Μουτσινά και τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί στο παρελθόν. Καλά, δεν είναι η πρώτη και στο παρόν δέχομαι και στο μέλλον θα δεχτώ. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο Αλέξανδρος Πετρίδης σημείωσε χαρακτηριστικά πως δεν εμφανίζομαι σε τηλεοπτικές εκπομπές που δεν κάνω νούμερα. Εμφανίζομαι και τσιμπάνε νούμερα όταν εμφανίζεσαι. Όταν ο Νίκος Μουτσινάς λοιπόν είτε στην πρώτη, είτε στη δεύτερη, είτε στην τρίτη εκπομπή έχει πέντε βίντεο, και έχει πέντε από, βίντεο δικά μου, έφυγε 35. Ξαφνικά έχει μείνει με ένα, δύο, τρία κόνσεπτ και τα νούμερα πέφτουν. Είσαι και βιτριολικός δηλαδή. Αποφάσισες λοιπόν μετά τη γνώμη του Σπύρου Μπιμπίλα να λάβω υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές στο ΣΕΗ για τη θέση του δεύτερου Προέδρου. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πάρει τη θέση από εκείνον. Πρόσθεσε ο παρουσιαστής στο ψυχαγωγικό μαγαζίνο της Κατερίνας Καινούργιος στον Α. Από το 1997 έχω κάνει πάνω από 700 μεταγλωτήσεις. Wow. Αυτά τα πολύ λίγα. Τα πολύ λίγα. Σωστή ανάγνωση. Τα πολύ λίγα λοιπόν για τον Αλέξανδρο τον Πετρίδη. Είχα πει ότι θα το κάνω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω τελειώσει. Συγγνώμη. Εδώ σε αυτή τη φωτογραφία με λες και έχω πει εμένα και άλλους 10 τραγουδιστές. Και να πεις και ο καημένος. Ο Αλέξανδρος ο Πετρίδης λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχουμε γνωρίσει, τον έχουμε αγαπήσει. Ένας άνθρωπος που, όπως είπα, πολύ πράγμα, πολύ τάλαντος. Ένας πολύ καλός άνθρωπος, γιατί έχω την τιμή να τον γνωρίζω αρκετά χρόνια. Και μου δώσω και την ευκαιρία φέτος να βρίσκομαι στο πλευρό του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Έλα εδώ, Πάσκαλ, έλα εδώ. Έχουμε κι άλλα. Καλή, δεν τελείωσες ακόμα. Αυτά. Εγώ θέλω να πω το εξής. Το χρώσταγα, έπρεπε να το κάνω. Εγώ τι να συγκινήσω να σας λέω από αυτά, τέλος πάντων. Πάντως στην αυτοβιογραφία μου θα τη γράψω. Όχι για να μάθουν για μένα, αλλά για τους γύρω από εμένα. Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Καθαρά επαγγελματικά, γιατί εντάξει, επειδή είναι και αδελφικός μου φίλος, μπορεί κάποιος να πει είναι bias. Όχι αδελφικός και... σου, είμαι αδελφός. Ναι, σωστός. Το αδελφικός φίλος δεν είναι, είμαι αδελφός, εντάξει. Δεν είμαστε από τον ίδιο σάκο. Είσαι μεγάλος. Για καλή μου τύχη. Είσαι μεγάλος. Αλλά είμαστε από ξεχωριστό. Είστε από διαφορετικές ακούλες. Είστε από διαφορετικές ακούλες, μάλιστα. Οπότε μπορεί να πούνε ότι είμαι υποκειμενικός. Όχι, εγώ, συγγνώμη, εγώ αυτό που διάβασα πραγματικά. Όχι, είναι. Είναι έτσι... ένα από τα αποσπάσματα τα οποία έχουν αναφερθεί στο πρόσωπό του. Άσχετα με το θέμα της συμπάθειας και της αγάπης που έχω στο πρόσωπό του, ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αξίζει να αναφερθεί ένας άλλος άνθρωπος για την πορεία του. Έτσι. Στο πιο ανθρώπινο επίπεδο, είναι ένας άνθρωπος που είναι τόσο πολυδοτικός. Που κάποια αυτή στιγμή νομίζω ότι μπορεί να είναι και εις βάρος του. Δηλαδή, πολλές στιγμές. Ναι, και εγώ σαν φίλος, σαν αδερφός του το έχω πει. Προσπάθησε να το μειώσεις, να το κοντρολάρεις, να το διαχειριστείς, γιατί εντάξει, καλό είναι, αλλά να δίνεις, να κάνεις, και εγώ το ίδιο προσπαθώ. Είναι αλλά καλός. Πρόσεξε το λίγο, γιατί το συνάφι αυτό, και sorry που λέω συνάφι, αλλά αυτό είναι, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του παρτάκια, του μου κάνεις και ξεχνάω μετά, διάφορα τέτοια. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Τώρα, στο κομμάτι το επαγγελματικό, το πιο σημαντικό που θέλω να πω είναι το εξής. Ο Αλέξανδρος, λόγω της φωνής και λόγω του λόγου, της έκφρασης λόγου, το πόσο ετοιμόλογος είναι, μιλάει καθαρά, είναι φωνή δυνατή που και χωρίς μικρόφωνο μπορεί να σου κρατήσει η εκπομπή. Τον έχεις παρακολουθήσει. Τα ξέρω. Εγώ στο λέω γιατί, ναι, πες μου. Απλά βλέπω μέτρα ποιοι είναι οι διασκεδαστές αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Ο Αλέξανδρος, απλά να ενημερώσω και τον κόσμο ότι το 2002 νομίζω που δουλεύαμε μαζί στη Νέα Φαντασία, σε ένα πολύ μεγάλο μαγαζί της Γέφυρας, το οποίο είχε αλλάξει το ρύθμα όπως λέγεται, ήταν και το λέω και πραγματικά, ήταν οι δικοί μου άνθρωποι, ο Αλέξανδρος και η Ροδούλα. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ήμουν για σουτ από αυτό το μαγαζί και με κράτησε αυτός. Μετά πήγαμε σε άλλο μαγαζί. Θέλω να σου πω ότι και από εκεί για σουτ. Όχι, εκεί ήμασταν κομπλέ. Θέλω να σου πω ότι με βοήθησε. Ναι, με βοήθησε πάρα πολύ. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και τον αγαπώ πάρα πολύ.
Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και γενικά σαν καλλιτέχνης, σαν τραγουδιστής το να μιλάω, σχετικά με το θέμα της εκπομπής που ο κόσμος γνωρίζει, δηλαδή από λες ανεξοδοποιήσεις, πάει κατευθείαν το μυαλό στο θέμα της τηλεόρασης. Σαν τραγουδιστής, είναι πολύ καλός διασκεδαστής, έχει γκέλ με τον κόσμο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο, και θεωρώ ότι έχει μια πολύ σωστή φωνή και λάθος που εφόσον έχει και τη δύναμη της τηλεόρασης στο πλευρό του, θα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα στο θέμα της μουσικής. Δηλαδή, οπότε, εκούσια θεωρώ ότι έχει αποχωρήσει ναι, από το θέμα της μουσικής. Ναι, είπαν όπως αποχώρησα και εκούσια και από το θέμα των serial. Δεν είχα παίξει και στα δύο serial του Αντένα και μετά είπα ότι δεν θέλω άλλο να ασχοληθώ ούτε με το θέατρο για εκείνη τη στιγμή. Ξέρεις όμως γιατί το έχω κάνει αυτό. Γιατί πλησιάζουν... Κάποια στιγμή θα τελειώσουν οι εκπομπές και θέλω να κρατήσω τη θέση μου για την επόμενη σεζόν. Μπράβο. Σ' αγαπάμε, Αλέξανδρε! Αυτό! Εγώ, για να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα. Σας αγαπάμε, κύριε καθηγητά. Μπορεί να είναι πολυτάλαντος και για θέατρο και για τραγούδι τέτοιο. Εγώ νομίζω η μεγαλύτερη αξία του και αυτό που εμένα με τραβάει περισσότερο είναι το ότι είναι διασκεδαστής. Είναι ένας αυθεντικός διασκεδαστής. Και χωρίς να προβάρει, να διαβάζει, όχι, να προετοιμάζεται. Πώς είμαι εγώ. Ο ίδιος λέει, και το βλέπω δηλαδή, άμα του πεις ένα σενάριο και να αρχίζει να το προετοιμάζει και λοιπά, θα το εκτελέσει, αλλά εκτελεί πολύ καλύτερα το αυθόρμητο, την ατάκα, την ετοιμολογία κλπ. Αυτόν εδώ τον βάζεις. Μόνο η φωνή του, η επιχειρηματολογία, οι ατάκες, το ετοιμόλογο, να συμβεί κάτι. Και, τα λέω εγώ μόνος μου. Είναι από αυτά που βλέπω. Λέω, κοίτα ρε εσύ, έχουν βάλει τώρα αυτή την κοπελίτσα, η οποία δεν είναι κακή, αλλά απλά δεν είναι κακή. Okay. Απλά ο άλλος εδώ είναι λίγη. Αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να είμαι πάντα αρνητικός και να λέω είναι κακή, είναι τέτοιο. Όχι, έχει κορίτσια και αγόρια και στα πάνελ τα οποία. Ναι, η γνώμη μου είναι ότι είναι πολύ μέτρια η κατάσταση. Αλέξανδρε, με αυτά ήτανε. Λοιπόν, εγώ δεν απαντάω σε τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι η θέση μου πάρα πολύ δύσκολη σε αυτά τα θέματα. Θα πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό και αμέσως μετά ο Γιώργος Γκόλιας. Με το γιν και το γιάν, επιστρέφει με τη γλώσσα της αλήθειας. Για να πετύχεις τον στόχο σου, θέλεις συγκέντρωση. Να ξεπερνάς συνεχώς τον εαυτό σου. Να έχεις ενέργεια και πάθος για αυτό που κάνεις. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεσαι καθαρή δύναμη. Και αυτή στην δίνουμε εμείς. powerinmeat.gr. Η ειδική στην αθλητική διατροφή με προϊόντα κρέατος εξειδικευμένα για αυτούς που θέλουν μέγιστες αποδόσεις. Βρείτε τα καλύτερα διατροφικά προϊόντα κρέατος με ένα κλικ στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα powerinmeat.gr. Το κρεοπωλείο των αθλητών. Κοσμοχρώμ. Για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα.
Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε. Γιάννη και Γιάννη, εγώ τώρα βέβαια μέσα στο break καταλαβαίνεις ότι με βάση το αφιέρωμα έκπληξη που έκανε πριν ο Άγγελος Χριστόπουλος, από τα οποία ούτε τα μισά δεν ακούσατε. Κάποια στιγμή όμως στην αυτοβιογραφία μου θα μάθετε όλη την αλήθεια. Αλλά βέβαια, πόσο ώρα άλλωστε θα μιλάς, αγάπη μου, αν ξεκινήσεις για τη δικιά μου βιογραφία. Θέλεις δύο γύρω στις τρεις εκπομπές τουλάχιστον, τρία ωραία προγράμματα. Οπότε έκανες ένα συμπίκνωμα. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα έτσι να δούμε τρία πολύ ιδιαίτερα θέματα. Εκτός από το τελευταίο που είναι αυτό το οποίο είναι το χαροπάτα δυο μου χέρια να χτυπώ στο TikTok. Λες και είμαι εγώ παιδί, θέλω πάντα να γελώ. Χαριπάτα δυο μου πόδια τα χτυπώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε καταστάσεις και γεγονότα που έχουν συμβεί. Τα χτυπώ. Γελάστε και θα σας πω εγώ το πρώτο θέμα. Έτσι, κατάλαβες. Αυτό είναι, λοιπόν, το μας κατευθείαν. Είδες. Το μας πρώτο κάνει. Θέμα έρχεται από Μεξικό. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα για την κακοποίηση των ζώων που είναι καλυμμένη πίσω από τη φιλοζωία πολλές φορές. Α. Το παίζουνε φιλόζωοι και κάνουνε τέρατα. Όπως η κυρία εδώ πέρα στην Αθήνα που τη βρήκανε με 16-20 σκυλιά σε μια άθλια κατάσταση και αυτό το θεωρούμε φιλοζωία, το οποίο δεν είναι. Και εδώ πέρα οι αρχές πρέπει να είναι πολύ... και η γειτονιά, όχι μόνο οι αρχές, η γειτονιά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, που δεν είναι και πρέπει οι αρχές πραγματικά να είναι πιο κοντά στη γειτονιά, στην επίβλεψη της γειτονιάς, όχι μόνο στα θέματα ασφάλειας και εγκληματικότητας, αλλά και σε τέτοια θέματα, που αποδεικνύεται ότι είναι. Στο Μεξικό, ένα ζευγάρι, όχι ένα ζευγάρι, δύο κύριοι ηλικιωμένοι. Να συγγνώμη λίγο, επειδή ο κόσμος τον βλέπει στην κάμερα και αυτό να σας πω ότι όταν δεν έχει το θέμα του, θέλει να νιώθει ότι και αυτός μιλάει. Και γι' αυτό τον βλέπει το Άγγελο. Έκανε. Έκανα νόημα, συγγνώμη κιόλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο πάμε, για να μην λέτε ότι ξεκινάω Δευτέρα και τελειώνω Παρασκευή. Μάλιστα. Καμιά φορά τελειώνει βέβαια και Πέμπτη, είσαι πιο γρήγορο. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Μπορείτε να πιάσετε τι γίνεται. Είναι Μεξικό. Ξαφνικά η γειτονιά, θα κάνω αφήγηση. Τι γελάτε καλά, δεν είναι γέλιο. Όχι. Ξαφνικά η γειτονιά αρχίζει και βρίσκει στα σκουπίδια κόκαλα και οστά σκύλων. Και επίσης, περνώντας από το συγκεκριμένο σπίτι, το οποίο ήταν και καλά κάποιων carers, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που φυλάνε τα ζώα, φυλόζωοι, είχαν 20, 30, 40 ζώα μέσα, βλέποντας τα συγκεκριμένα κόκαλα και μυρίζοντας κάτι περίεργο περνώντας από το σπίτι, υποπτεύτηκαν και κάλεσαν την αστυνομία. Και μπήκε μέσα η αστυνομία και βρήκε μία άθλια κατάσταση, υποσιτισμένα ζώα. Τι κάναν οι κύριοι, χρησιμοποιούσαν τα σκυλιά για μία τακερία, τα σκότωναν και τα πουλούσαν για το κρέας τους. Και βρήκανε και το κατάλαβαν από τα λείψανα, γιατί κόβανε το κρέας των σκυλιών και πέταγαν στα σκουπίδια τα κόκαλά τους. Από εκεί άρχισαν να υποπτεύονται γιατί λέει δίπλα στα σκουπίδια να έχει κρανίο, σκύλου κλπ. Και κάνανε αυτή την ιστορία. Το Μεξικό είναι μια χώρα έτσι κι αλλιώς που είναι σε αυτά τα θέματα είναι υπανάπτυκτη και χρειάζεται πάρα πολλά βήματα. Αυτό λέει η κοπέλα. Κόβανε το κρέας και το πουλάγανε δίπλα σε κρεοπωλείο το οποίο είχε τακερία για να φτιάχνουν τάκο. Και πήγαινες εσύ και έτρωγες το τάκο σου και ήταν μέσα το σκύλι. Και μην γελάμε, γιατί αυτά συμβαίνουν παντού. Δεν είναι μόνο. Καλά, και στην Ελλάδα δεν έχουν στην Ελλάδα. Τώρα μην μου πεις όμως, δεν μπορώ να το φανταστώ. Όχι, όχι. Κοίτα, έχει καλό τέλος πάντως. Πάντως έχει καλό τέλος. Καλό τέλος έχει, αλλά κάποια ζώα χάθηκαν. Αρκετά, σώσανε 20. Αυτοί είναι οι κύριοι, οι δύο κύριοι οι οποίοι μάλιστα ρωτήσανε τον ιδιοκτήτη αν το ξέρε και λέει εγώ δεν είχα ιδέα τι κάνανε. Τώρα αυτό, γιατί το κάνανε και για πάρα πολλά χρόνια. Και τι κάνανε, στην αρχή τα παίρνανε και καλά τα φροντίζω, παίρναν τα δέσποτα και καλά ας πούμε τα τρέφω, τα κρατάω στο σπίτι κλπ. Δεν κινούσανε την υποψία. Σιγά σιγά όμως αρχίζανε, ξέρεις, ένα, δύο, μπαμ,
Τελείωσε. Είναι τραγικό. Όσο το σκέφτεσαι, αυτές είναι οι φάτσες των κυρίων, δύο εξιντάριδες κύριοι. Όμως το σημαντικό εδώ που πρέπει να πούμε είναι το εξής. Οι αρχές πήρανε, δηλαδή τους συλλάβανε και τους πήγανε στο τμήμα για να καταγραφεί. Το τραγικό είναι ότι αφέθηκαν ελεύθεροι, γιατί λέει η κακοποίηση ενός ζώου στο Μεξικό ακόμα δεν υπάρχει νόμος. Είναι το τραγικό. Όμως κινητοποιήθηκε όλη η γειτονιά, αυτό είναι το καλό, υποστήριξε. Πήρανε τα υπόλοιπα 20 που σώθηκαν για υιοθεσία. Εντάξει, έστω τουλάχιστον αυτό το καλό για τα... Το θέμα είναι οι νόμοι που πρέπει να βγουν. Γιατί όταν παίρνεις τώρα και έχεις... Και πρόσεχε τώρα κυριολεκτικά για τη δημόσια υγεία, έτσι. Μα είναι δυνατόν. Παίρνεις το κρέας του σπιτιού, το δίνεις στον κρεοπόλη, το δίνεις στο τέτοιο. Μπαίνει η οικογένεια, ένα παιδάκι, τρώει τάκος. Δεν ιδέα ούτε... Και εγώ ψιλοαϊδίασα, αλλά είχε τουλάχιστον το αίσιο τέλος ότι η γειτονιά κινητοποιήθηκε, ναι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί ειδικά στην Ελλάδα ακόμα συμβαίνει. Βέβαια κάποιες φορές λόγω κουτσομπολιού, αλλά είδατε και στην Πάτρα, αν δεν, η γειτονιά η οποία ήταν αδιάφορη ναι. Ήταν, γινόντουσαν όρια εκεί πέρα, κανένας δεν έλεγε τίποτα. Είναι σημαντικό η γειτονιά όταν βλέπει... περίεργα γεγονότα και τέτοια, να μπορεί να ξεχωρίσει ότι okay, εδώ είναι ιδιωτικότητα, αλλά εδώ ξεφεύγει. Υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν, υπάρχουν σκυλιά τα οποία υποφέρουν και λοιπά. Πρέπει τουλάχιστον να το δηλώσω, τουλάχιστον να το δηλώσω. Μάλιστα. Αυτά. Ας ελπίσουμε να μην ξανακούσουμε κάτι τέτοιο και βέβαια με αφορμή αυτό είναι το τελευταίο. Πάμε λίγο στο επόμενο μας. Το επόμενο είναι καλοκαιρινό και μετά TikTok. Σας πηγαίνω έτσι πιο... Φύγαμε. Εδώ τώρα μας ταξιδεύει. Εδώ μας ταξιδεύει σε νησί, σε μία περίεργη τοποθεσία. Είναι η Λιμνός. Μπράβο! Ναι, αφού το έλα λέει. Ρε! Εκτός ότι το λέει. Καλά. Όχι, ξέρεις για ποιο λόγο το λέω. Γιατί θα πάω φέτος. Λοιπόν, θα πας εκεί. Η Παναγία η Κακαβιώτισσα. Θα πάω στη Λίμνο, παιδιά. Λοιπόν, φέτος, η Παναγία η Κακαβιώτισσα είναι ένας ναός που μετράει τα αστέρια. Είναι ανοιχτός ναός, είναι μέσω βράχο και δεν έχει δει σκεπή και τέτοιο. Σημαρά. Είναι τρελό τουριστικό. Θα πρέπει να πας οπωσδήποτε. Θα πάω, όπως άλλο, θα πάω. Και αγκαλιάζεται από το βράχο. Είναι ένα σημείο που είναι. Να το. Είναι σου λέω, στη μέση του πουθενά, το οποίο αγκαλιάζεται από το βράχο, δεν έχει τίποτα από πάνω και κοιτάει τα άστρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω και θα ναι, σου έχω τώρα... και... Όντως, σου έχω και το πρώτο σου... Μπράβο. Πρόκειται για τη μοναδική παγκοσμίως άσκεπη εκκλησία που είναι χτισμένη μέσα στην εσοχή βράχων. Παίρνει το όνομά της από το βουνό Κάκαβος που βρίσκεται κοντά στο ερυπωμένο πλέον χωριό του Ζεματά, 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το λιμάνι. Ο βαθμός δυσκολίας είναι μέτριος, θεωρείται. Γιατί πηγαίνεις με τα πόδια, είναι μέτριος. Δεν είναι το πιο εύκολο τέτοιο, αλλά δεν είναι όμως να. Αξίζει όμως τον κόπο. Μπορείς να. Τράχαλο, ναι. Τα πρώτα μέτρα του μονοπατιού είναι ανηφορικά. Σε αρκετά σημεία υπάρχουν διαμορφωμένα σκαλοπάτια, όχι παντού. Βλέπεις τι. Και βλέπεις τη θέα φοβερή έχει έτσι. Απίστευτη. Μετά τα 400 περίπου μέτρα γίνεται επίπεδο το έδαφος, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο, που χρειάζεσαι 30 λεπτά περίπου για να, δεν είναι τραγικό, για να ανέβεις στην κορυφή, απλά μην πας καμία μέρα που να έχει 40 βαθμούς τέτοιο. Το εκκλησάκι εκτιμάται ότι χτίστηκε το 1300 και εκεί επέλεξαν κάποιοι μοναχοί, ερημίτες μοναχοί να ασκητέψουν. Μέχρι σήμερα αποτελεί ένα σημείο απόλυτης ηρεμίας και μοναδικής αισθητικής και διατηρείται πάρα πολύ ωραία μέσα. Θα πας και θα πας και φωτογραφείς. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Και θα μας κάνεις ναι. Τέτοιο μετά. Ναι. Ασκεπή είπες έτσι. Και όταν βρέχει και αυτό τι γίνεται. Όχι, αγκαλιάζεται από το. Α, είναι από το βράχο, αγκαλιάζεται. Αλλά όμως με το κρύο. Απλά, πες ότι εκεί πέρα τώρα το χειμώνα έχει. Χιονίζει και τέτοια. Καλά, εντάξει, είναι λίμνος έτσι. Δεν είναι βόρεια Ήπειρος. Ναι, εντάξει. Όσο να πεις όμως. Το 1305 περιήλθε στην ιδιοκτησία της Μονής Μεγής της Λαύρας. Παιδιά, τα διαβάζω γιατί δεν τα ξέρω κι εγώ, ούτε καν ήξερα. Λίμνο δεν έχω πάει εντωμεταξύ. Όταν μοναχοί από τον Άγιο Ευστράτιο, που ανήκαν στη Μονή, εγκαταστάθηκαν στο Ξοκλήσι για να προστατευτούν από τις επιδρομές των Τούρκων, όπως πάντα.
οι μοναχοί έφυγαν από τη ζωή, ο τελευταίος αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Λίμνο και να πάει στο Άγιο Όρος. Σύμφωνα με την παράδοση, πριν φύγει από τη Λίμνο, βρήκε ένα λιμνιό από την οικογένεια Μουμτζή που είχε τη μάντρα του εκεί κοντά και του εμπιστεύτηκε την εικόνα της Παναγίας, το ρόδο το Αμάραντον. Αυτό υπάρχει εκεί ακόμα. Δηλαδή, αν πας θα προσκυνήσεις. Θα... Ναι, δεν είπα περίπτωση. Ο μοναχός ζήτησε από το βοσκό να τοποθετεί την εικόνα στο ναό κάθε λαμπροτρίτη για να λειτουργείται. Εντάξει, είναι ένα μέρος. Εγώ δεν έχω πάει Λίμνο. Λένε ότι έχει και πάρα πολύ ωραίο κρασί η Λίμνο. Το λιμνιό. Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω για αυτό. Εγώ δεν το ήξερα, αλλά έμαθα ότι είναι από τα καλύτερα. Έχω μία φίλη λοιπόν στη Λίμνο. Αν μπορώ να διακόψω λίγο. Τη Μαρία τη Τσιαμπά, που την αγαπάω πολύ και θα πάω φέτος. Μου έχει φέρει το κρασί το λιμνιώτικο. Ναι, ναι, ναι. Μου έχει φέρει μία κούτα. Το οποίο νομίζω ότι το συγκεκριμένο πρέπει να λέγεται. Βέστια mm-hmm. το κρασί και mm-hmm. είναι παιδιά. Είναι σαν πανιζέ γλυκό, αλλά είναι ένα κρασί Παναγία βοήθεια. Για το μεταξύ και το τοπικό γλυκό της Λίμνου είναι τα κατημέρια, τα οποία είναι τσουρέκια μελωμένα με σουζάμι. Α, τέλεια. Θα πας σε αυτό το μέρος. Θα πάω. Γιατί λένε αυτό είναι, δεν είναι μόνο για τους. Δεν πηγαίνεις μόνο για το κομμάτι του ναού και το θρησκευτικό. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι τους αρέσει το, ξέρεις, ναι. η ορειβασία, ναι, ναι, το ναι. περιπατικό κλπ. Και πάνε για τη θέα. Γιατί adventure. Ότι έχεις adventure. Yes. Πανοραμική okay, θέα. Let's go to TikTok. To another issue. Ναι, to the... okay. Και προέρχεται από αυτό το πλάσμα. Το γατί. Ροχαλίζει. Ναι, και το δικό μου ροχαλίζει. Ήδη το κάνει. Καλά στο παιδί να το δει. Τι είναι αυτό. Γατί. Το οποίο πίνει μόνο το από τον μπερό. Τελειώνει, το πετάει. Τέλος. Τι θέλεις να γεμίσω στο τάκος, όχι, δεν θέλω αυτό. Διαλέγει μόνο το κρεατάκι και θέλει και ντύπ. Δεν ήθελε μαρούλι και τέτοιο, ήθελε μόνο αυτό. Στην Ιταλία, το κουτσομπολιό. Βγήκαν όλοι έξω και κάνουνε το... Αχ, καλά, αυτό θα μπορούσε να είναι και ελληνικό σε επαρχία. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Όμως, δεν ξέρετε ότι εγώ είμαι καλή νοικοκυρά. Αχ, κρίμα και δεν μ' αρέσει. Όσο θα με πάρει, δεν θα πεινάει. Αυτός ποιος είναι, είναι πολύ γνωστός. Ο Ηλίας ο Γκότσι. Κάνει όχι. πάρα πολύ ωραία βίντεο. Δεν είναι ο Αλεξάνδρου, συγγνώμη, λάθος. Α, είναι η Ρόξι. Είναι η πολύ γνωστή γουρουνίτσα, η οποία είναι viral στη Λατινική Αμερική. Έχει διατηρήσει αυτό που λέμε ελληνική προφορά στα αγγλικά. Δηλαδή δεν είναι καθόλου αγγλική η προφορά σας. Excuse me. I have studied in Essex and traveled to London and I have copied λεπτομέρικη all the idioms of the English accent. Ειδικά για έφυξη προχωράς σας καθόλου, δεν μου πάρει. Άρα είχα κάτι. Όχι, μ' άρεσε αυτό. Και είχε επιλέξει και ωραία μουσική. Τι τρελός. Τι είναι αυτό που κρατάς. Βελβεντέρ. Οι σαμπάνιες είναι της Λαμπορκίνη. Όταν είναι νιχούλες η νησά περπησία. Νιχούντερ γούμαν. Νιχούντερ γούμαν. Μια νιχούλα με χρειάζεται. Βλέπω το σήμα μου στον ουρανό. Αχ, δεν μπορώ να εμφανίσω τα νύχια μου έτσι. Έχουν μεγαλώσει και έχουν γίνει παρανυχίδες. Τι θα κάνω. Χρειάζομαι την νιχούντερ γούμαν.
Νιχούνταρ Γουμάν! Η Νιχούνταρ Γουμάν αμέσως τρέχει για να σώσει στενοχωρημένες νιχούλες. Έχω μαζί μου την τσάντα με τις πρώτες βοήθειες. Πού θα σε σώσουν? Στο βάλωμα αποξηραμένα λουλούδια. Το μόνο που πρέπει είναι να τα ποτίζεις τώρα. 1, 2, 3, 4. Doom tech, tech, doom tech. Doom tech, tech, doom tech. Αυτό πρέπει να κάνεις, Αλέξανδρε. Sorry, δηλαδή. Αυτό ωραίο τραγούδι, το είχα ξεχάσει. Ναι, καλή χρόνια πολλά. Αντιγόνιψη χρόνια. Αυτή είναι η Ποπούλα, είναι θεάραστο. Ξέρετε ποια είναι η Κύπρια, η γνωστή. Καλημέρα. Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν λέει τίποτα. Καλημέρα. Α, παιδιά, αυτό δεν το έχω βάλει για αστείο. Η κοπέλα αυτή, δεν ξέρω κι εγώ πόσα γελά είναι, φαίνεται άλλωστε. Και το έχει βάλει. Κοίταξε εδώ και σιγά σιγά ήδη δείχνει τέτοιο, έτσι. Γιατί υπάρχει πολύ body shaming και τέτοιο και μ' αρέσει όταν βλέπω. Έχει πάρει απίστευτα σχόλια και απίστευτα like στο... Ξέρεις τι έχουν κάνει. Ψεύτικο. Δεν είναι ψεύτικο. Είναι αληθινός πίθωνα, απλά δεν είναι δηλητηριώδης. Και το βάζουν και δεν είναι καθόλου ψεύτικο. Αμάν. Όμως έχουν... Παιδιά, αυτό α, είναι το... τα φίλτρα. Πρέπει να το βρούμε αυτό, παιδιά. Το σκύλος. Εντάξει, δεν υπάρχει. Τέλειο. Λοιπόν, μπράβο παιδιά, μπράβο στα παιδάκια μου, μπράβο στον Γιώργο Γόλια, μπράβο στον Άγγελο Χριστόπουλο, μπράβο και σε όλους σας που ήσταν κοντά μου. Σε όλους, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφω για να κλείσω αυτήν την εκπομπή με περίεργα και παράξενα από Ιωάννα Μάνου που έχω ετοιμάσει. Εσείς, καθώς θα είστε στο φουαγέ, θα τα δείτε για να μάθετε για εσείς κάποια πράγματα που πρέπει. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα! Ένα μικρό break, παρακαλώ. Για να πετύχεις τον στόχο σου, θέλεις συγκέντρωση. Να ξεπερνάς συνεχώς τον εαυτό σου. Να έχεις ενέργεια και πάθος για αυτό που κάνεις. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεσαι καθαρή δύναμη. Και αυτή, στην δίνουμε εμείς. powerinmeat.gr. Η ειδική στην αθλητική διατροφή με προϊόντα κρέατος, εξειδικευμένα για αυτούς που θέλουν μέγιστες αποδόσεις. Βρείτε τα καλύτερα διατροφικά προϊόντα κρέατος με ένα κλικ στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα powerinmeat.gr. Το κρεοπωλείο των αθλητών. Κοσμοχρώμ. Για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα.
τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Δροσερό, μοναδικό, απολαυστικό, αποκλειστικό, μελαχρινό, σεξι και έρχεται από το Λαύριο και όποιος αντέξει. Και το Καστανό μαζί. Και το Καστανό μαζί. Το οποίο κοιμήθηκε. Κανονικά, δεν την έχεις μάθει πολύ σε τηλεόραση. Okay. Αλλά τώρα μετά το TikTok νομίζω ότι θα... και αυτά που κάνει τελευταία νομίζω θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Τι έγινε, πώς πάτε? Ναι, αρχίζει και ακολουθεί τα χνάρια του άντρα της. Ναι. Ο άντρας της ξέρεις ποιος είναι, δεν χρειάζεται να λέμε. Να σου πω, α, αυτό είναι. Κοίτα, εκεί κοίτα. Ναι, είναι πολύ καλή, ε. Με τις ώρες της είναι, μην νομίζεις. Ναι, την έχω φέρει και σαν θέμα σήμερα, να ξέρεις. Αλήθεια? Ναι, γιατί όντως κάνει πράγματα που είναι περίεργα και παράξενα. Οπότε... Είναι όμως πανέξυπνη αυτό σας το εγγυώ εγώ που πραγματικά δεν υπάρχει το ζώο. Να σου αλλά πω, τι γίνεται, πώς πάει το μαγαζί, χαμός. Πάει πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε καλά, προσωπικό έχουμε βρει. Από κόσμο... Εννοείς για καλό, για προσωπικό πάντα. Είχατε αλλά αυτό που πρέπει να είναι, ναι, για αυτό το beach bar. Μου έκανε εντύπωση φέτος το ότι έχουμε προσωπικό και είναι παιδιά 16 και 17 χρονών και είναι πάρα μα πάρα πολύ ευγενικά, που δεν το είχαμε άλλες χρονιές. Ξέρεις, δηλαδή ήταν λίγο πιο αλανάκια, πιο της πλατείας, κατάλαβες τι εννοώ. Mm-hmm. Έχουμε μικρά παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ευγενικά. Που έχουν όρεξη για δουλειά. Μπράβο. Που περιποιούνται τους πελάτες. Μπράβο. Που έχουν όρεξη γιατί βγάζουν και αρκετά tips. Αυτή ακριβώς είναι η αλήθεια. Και γιατί δεν έρχονται απλά για να έρθουν, το θέλουν. Και τους λες κάτι μία φορά αυτό. Και το πιάνουν με τη μία. Δηλαδή του δείχνεις ότι ο καφές το πιάνει στο ποτήρι από εδώ και στο βάζει εδώ. Δεν θα σου πιάσει το ποτήρι από εδώ. Δηλαδή το λες μία φορά, τέρμα τελείωσε. Ναι, γιατί άκου τα νέα παιδιά έχουν όρεξη για δουλειά, έχουν όρεξη να δημιουργήσουν, να φτιάξουν πέντε πράγματα. Ενώ ο άλλος που έχει κουραστεί από τη δουλειά και απλά έρχεται γιατί πρέπει να πάρει το μεροκάματο, δεν θα είναι τόσο αποδοτικός και λειτουργικός. Μπόλα λοιπόν, για να ξέρετε που βρίσκεται και την Ιωάννα Μάνου πέραν από την εκπομπή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κάνεις το μπάνιο σου, να φας τα ωραία σου πιάτα, να πιεις το κοκτέιλ σου και το βράδυ να φύγεις αργά για να πας για τον υπνάκο σου. Ακριβώς. Σου υποσχέθηκα ότι αυτή η εβδομάδα που θα ξεκινήσει θα έρθω οπωσδήποτε να κάνω το πρώτο μου μπάνιο. Δεν έχω προλάβει ακόμα. Δεν πειράζει. Να πάω κάπου. Με έχετε βάλει εκεί στο ψητό και με χτυπάτε. Χτύπα στο ψητό και εκεί πέρα με έχετε. Δεν μπορώ να φύγω πουθενά. Θα πάω και θα φέρω και την ψησταριά μαζί μου. Δηλαδή, τρομερό. Να σου πω κάτι. Εγώ που τέτοια εποχή είχα γυρίσει 10 νησιά. Να σου πω κάτι. Δεν είναι κακό να φέρεις την ψησταριά εκεί και να ψήνουμε. Και να τα στέλνω delivery από εκεί. Γιατί θα πάει το καλαμάκι σουβλάκι. Να έρθεις να κάνεις... Το σουβλάκι θα πάει παγωτό. Δεν πειράζει. Να έρθεις να κάνεις μία μέρα, να καθιερώσεις μπόλα κάθε χτύπα εβδομάδα. Χτύπα στο ψητό παρά το χτύπα στο ψητό, ναι. Αλλά μπόλα. Μπράβο. Νάξη. Και να κάνουμε με σουβλάκια και τέτοια. Ωραία, μία φορά τη βδομάδα. Τέλεια. Λοιπόν, το μαγαζί όλα καλά, όλα τέλεια. Να είναι καλά οι ρουφιάνοι όμως. Ναι, που καλά παίρνουν πάντα τηλέφωνα, αλλά να ξέρουν ότι τους μαθαίνουμε ποιοι είναι αυτοί. Τίποτα δεν μένει κρυφό. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη. Τρεις για τον τζακώσαμε. Ακριβώς. Για πες τι έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε περίεργα παράξενα. Θα μου άρεσε πάλι να ήταν η Μπάρμπαρα εδώ, γιατί το θέμα την αφορά πάρα πολύ. Δώστε μου το πρώτο, παρακαλώ. Το πρώτο θέμα είναι με τις στάσεις των σκυλιών, με το πώς κάθονται. Τι σημαίνει για το κάθε σκυλί η στάση που παίρνει. Παράδειγμα, αυτή η στάση... Να βλέπουμε μία-μία, παιδιά. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε... Λοιπόν, αυτή η στάση, όταν γίνεται ο σκύλος κουλούρι, σημαίνει ότι είναι φοβισμένος, ότι κάτι φοβάται και δεν νιώθει καλά στο παρόλο περιβάλλον. Παρόλο που νομίζουμε ότι μπορεί να κοιμάται, μπράβο, άρα νιώθει μία φοβία ή δεν νιώθει... Το χώρο του ή ακριβώς νιώθει ότι... Α, όταν είναι κάπου έξω που υπάρχουν και άλλοι γύρω που το σκυλί δεν μπορεί να... Που μπορεί να νομίζει ότι κοιμάται, μπράβο, κοιμάται, αλλά νιώθει και μια φοβία. Και ο τρόπος που κοιμούνται τα σκυλιά και γίνονται κουλούρι, ξέρεις για ποιο λόγο είναι. Γιατί προστατεύουν το λαιμό και την κοιλιά τους. Αλήθεια. Αυτά είναι τα ευαίσθητα σημεία των σκύλων που μπορεί να πάθουν, ξέρεις, πολύ εύκολα ζημιά. Και όταν κοιμούνται σαν κουλούρι, προστατεύουν την κοιλιά και το λαιμό τους από διάφορους κινδύνους. Λοιπόν, μία άλλη στάση, αυτή η στάση, δηλώνει ευχαρίστηση. Ναι, καλά. Σημαίνει σε ότι όταν είναι στο σπίτι,
σκυλιά, παράδειγμα, μπορεί να είναι σπίτι ο κούκκι με σένα και να τον δεις να κοιμάται έτσι με τα πόδια πάνω. Είμαι στο παράδεισο. Εκείνη την ώρα ζεις στον παράδεισο. Ναι, έχει, ο σκύλος νιώθει τεράστια ασφάλεια στο χώρο που βρίσκεται και με τον ιδιοκτήτη του. Δηλαδή, εσένα, ιδιοκτήτης, τον μπαμπά του, γιατί το δικό σου είναι μπαμπόθρευτο. Νιώθει πάρα πολύ ασφάλεια το σκυλί, οπότε κοιμάται χαλαρά. Όταν ξαπλώσω χωρίς... εγώ στο κρεβάτι, ο Άννα, έτσι κάνει. Μόλις δει και εμένα στο κρεβάτι, γυρίζει τον άσκελο και τον απολαμβάνει. Τρελαίνεται. Και αυτό δείχνει ότι έχει εμπιστοσύνη σε εσένα και έτσι δεν προστατεύει το λαιμό και την κοιλιά του όταν είναι μαζί σου. Νιώθει δηλαδή τη σιγουριά. Μπράβο, ότι δεν θα πάθει κάτι κακό και έτσι ο σκύλος κοιμάται άνετα με τα πόδια. Να το βλέπεις στο κουλούρι που δείχνει ότι είναι φοβισμένος. Και δίπλα δείχνει ότι είναι ευτυχισμένος ο σκύλος. Μάλιστα. Και υπάρχει και άλλη μία στάση που κοιμούνται τα σκυλιά. Είναι αυτή που κοιμούνται. Αυτή η στάση είναι. Αυτή η στάση που κοιμούνται τα σκυλιά είναι όταν είναι κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, κοιμούνται έτσι, πάλι γιατί νιώθουν τον κίνδυνο και έχουν τα πόδια τους πάντα μπροστά. Σε γρήγορση είναι... για να φύγουν. Μπράβο, σε ετοιμότητα για να φύγει στο οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Αυτό, λοιπόν. Πάντως, εδώ νιώθουν τη σιγουριά. Ε? Ναι. Ναι. Εδώ είναι ευτυχισμένοι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τι ο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι ότι αυτός εδώ ο άνθρωπος έπαθε έμφραγμα και οδήγησε μόνος του το αυτοκίνητο από το σπίτι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο και καταλαβαίνεις τώρα την κατάστασή του πώς ήταν και πήγε και πάρκαρε σε ένα πάρκινγκ κάτω και δεν ήταν... ήταν παράνομο το πάρκινγκ έτσι όπως πάρκαρε και πήγανε και του κόψανε κλίση πρόστιμο στο αυτοκίνητο για το παρκάρισμα που έκανε. Α, μάλιστα. Ενώ ο άνθρωπος είχε πάθει έμφραγμα, το ότι οδήγησε μόνος του και από το σπίτι. Και δεν χτύπησε κανέναν, δεν σκοτώθηκε αυτός, δεν προκάλεσε ατύχημα και ρυψοκινδύνευσε η ίδια του η ζωή και τον γύρο. Αυτό δεν μας διαφέρει, αλλά η κλίση μας. Είναι αυτή η κακοψυχία πολλών ανθρώπων. Για καταστάσεις και πράγματα. Όπως, ας πούμε, βλέπω, ας πούμε, σε κάποια φιλικά σπίτια που μία ολόκληρη γειτονιά παρκάρει όπου να είναι, μία συγκεκριμένη, μόλις παρκάρει εκεί στο χώρο της, παίρνει αμέσως την κλίση. Για να έρθουν να σκόψουν κλίση. Στην ίδια γειτονιά. Τη σπάς τώρα τα μούτρα ή δεν τις τα σπάς? Υπάρχουν πάρα πολλές. Εδώ δεν είδες με τον παππού το καλοκαίρι που ήταν πόσο, 80 χρονών. Για το πάρκινγκ, επειδή πάρκαρε ο άλλος, πήγε και τον σκότωσε. Αν είναι δυνατόν. Που ήταν στην εκκλησία, παπάς. Αν είναι δυνατόν. Πάμε λοιπόν, το επόμενο. Το επόμενο θέμα είναι η βόλα. Η βόλα είναι η μασκότ του μαγαζιού. Είναι αυτή εδώ πέρα που έχουμε μαζί μας. Και είναι, την έβαλα στα θέματα τα περίεργα και παράξενα, γιατί όντως ανήκει εκεί πέρα. Έχεις δει ποτέ σου σκυλί να εργάζεται? 9 ώρες κανονικά. Λοιπόν, εδώ είναι κάτι πελάτες που την έχουν βγάλει φωτογραφία την ώρα που κάθεται στο ταμείο. Κάθεται 9 ώρες κάθε μέρα στο μαγαζί, στην ταμιακή και προσέχει την ταμιακή και το ταμείο. Εκτός δεν το πάει προσωπικό, κανείς να βάλει χέρι, αρχίζει και γραμμίζει. Εκτός το προσωπικό δεν αφήνει κανέναν. Πάει ένας πελάτης να πληρώσει και μόλις βγάζει την κάρτα, αυτή κατευθείαν σηκώνει το δόντι και δεν αφήνει κανέναν. Και την έχουν φωτογραφίσει πελάτες, την έχουν βγάλει βίντεο την ώρα που κάθεται στο ταμείο και ελέγχει, μας ψάχνει όλους από μακριά. Πάει λίγο το καθήκα να φαίνεται το ζώο. Μάτινα. Γκούγκλα. Και γενικά είναι μαθημένη έτσι, δεν θέλει κοντά της κόσμο, όταν είναι στο ταμείο είναι εκεί πέρα, δεν αφήνει κανένα να ανοίξει, δεν αφήνει κανένα να πληρώσει με κάρτα, μόνο αν θα είναι κάποιος υπάλληλος ή εγώ η ίδια. Μάλιστα. Μπράβο, Μπολίτσα μου. Θα σε πάμε παντού γιατί. Και εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι μία φάλαινα, η οποία βρέθηκε σε ένα ποταμό. Και εμείς κοντεύουμε να βρεθούμε σε αυτό. Έτσι όπως βλέπω τώρα. Κοίτα την οθόνη να δεις, γιατί και εγώ βρέθηκα στον ποταμό. Θα πνιγώ σε λίγο. Για πες. Ναι, λοιπόν, αυτή η φάλαινα βρέθηκε σε ένα ποταμό. Προσπάθησαν οι ειδικοί και οι επιστήμονες να την βγάλουν για να την οδηγήσουν στη θάλασσα. Βάλανε ένα drone με ήχους που κάνουν οι φάλαινες για να ακολουθήσει αυτή, να ξαναβγεί στη θάλασσα. Αλλά η συγκεκριμένη φάλαινα με τους ήχους που έβγαζε έδειχνε ότι ήταν... που το πήραν και το αναλύσανε, σαν να ζητάει βοήθεια και δεν μπορούσαν να τη βγάλουν. Και μετά την ελέγξανε τη φάλαινα,
όλα αυτά που είχε, κάτι συμπτώματα τέλος πάντων που ήταν άρρωστη, και είδαν ότι έχει πάθει το δέρμα της μυκητίας ή ένα μαύρο μύκητα. Είναι μια αρρώστια που κολλάνε οι φάλαινες, η οποία δεν σώζεται. Και έτσι αποφασίσανε να βγάλουν τη φάλαινα και να τις κάνουν ευθανασία. Μάλιστα. Βέβαια, ευχαριστώ. Από το να ταλαιπωρείται ένα ζώο ή ένας άνθρωπος... Δεν έβγαινε με τίποτα. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να φεύγει, γιατί αν αγαπάμε κάποιον, δεν θέλουμε να τον βλέπουμε να ταλαιπωρείται. Και όταν ξέρουμε ότι αυτό δεν θα έχει ποτέ σωστή έκβαση και σωστό αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ καλή. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Θα στη στείλω. Θα μου έρθει. Φίλοι. Έλα, έλα, μπορεί. Έλα. Έλα. Έλα, κοριτσάκι. Λοιπόν... κάπου εδώ έτσι και με την πολίτσα φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Χρωματικά. Με τα ροζ, ναι, όλοι λοιπόν, τα ροζ σήμερα. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με άλλα θέματα, άλλους καλεσμένους, πάρα πολύ ωραίες μοναδικές επιλογές και αποκλειστικότητες. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε στο κανάλι Αλέξανδρος Πετρίδης στο YouTube, ό,τι ώρα και να μπείτε, με ένα απλό πάτημα κάνετε μια free εγγραφή και ό,τι ανεβαίνει, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι παίζει, ό,τι χάσατε, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας μπορείτε να πάτε και να το δείτε πατώντας το όνομα του καλεσμένου, το όνομα της εκπομπής ή εν πάση περιπτώσει ό,τι εσείς θέλετε. Μέχρι αύριο, φιλιά πολλά, γεια σας!